Για μία ακόμη φορά βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση ως τμήμα παιδείας του Δήμου της Χίου και ως κέντρο διαβίου μάθησης, δηλαδή ο Δήμος της Χίου σε συνεργασία με το ΙΝΕΔΙΒΗΜ, το Ινστιτούτο Διαβίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας, να ανακοινώνουμε στον κόσμο ότι αυξάνονται περαιτέρω τα προγράμματα διαβίου μάθησης, τα οποία ήδη υλοποιεί ο Δήμος της Χίου επιτυχώς εδώ και αρκετό καιρό. Και πρέπει να πούμε ότι από τις 4 Φεβρουαρίου μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου γίνονται δεκτές αιτήσεις για 50 νέα προγράμματα. Τα προγράμματα αυτά αφορούν διάφορους τομείς, αφορούν τον πολιτισμό, αφορούν την υγεία, αφορούν την οικονομία, όπως επίσης έχουμε φροντίσει φέτος για πρώτη φορά να συμπεριλάβουμε στα συγκεκριμένα προγράμματα ειδικές κατηγορίες ευπαθών κοινωνικών ομάδων, όπως είναι η Ρωμά και όπως είναι οι κρατούμενοι των φυλακών. Προτρέπουμε τον κόσμο να έρθει στο Κέντρο Διαβίου Μάθησης του Δήμου της Χίου, το οποίο στεγάζεται στο ισόγειο του πρώην κινηματοθεάτρου Ρεξ, στο λιμάνι, στην παραλία, οδός Τσιτσεκλή, και εκεί να αναζητήσει τα σχετικά δικαιολογητικά, να επιλέξει τις θεματικές ενότητες που ενδιαφέρουν τον κάθε συμπολίτη μας και στη συνέχεια θα καθοριστούν οι ομάδες εργασίας και οι χώροι ως επιτοπλίστων σχολικά κτίρια όπου θα υλοποιηθούν τα προγράμματα αυτά. Να σημειώσω ότι το Κέντρο Διαβίου Μάθησης του Δήμου Χίου έχει σημειώσει ιδιαίτερη επιτυχία. Πέρσι είχαμε περίπου 750 αιτήσεις, μάλλον το τρέχον έτος που ξεκίνησε τον προηγούμενο Σεπτέμβριο, και ολοένα έχουμε μεγαλύτερη προσέλευση. Μάλιστα πρέπει να σας πω ότι είναι τόσες οι αιτήσεις που δεν μπορούμε να απορροφήσουμε εκπαιδευτές, ειδικούς εκπαιδευτές αναθεματική ενότητα, με αποτέλεσμα κάποια εκ των τμήματων που ήδη είχαν επιλέξει οι συμπολίτες μας να μην έχουμε εκπαιδευτεί για να τα υλοποιήσει. Ένα ενδεικτικά θα σας αναφέρω είναι το τμήμα εκμάθησης της τουρκικής γλώσσας, το οποίο είχε, εάν δεν απατώμε, αναπτύξει 6 ή 7 ομάδες και μπόρεσαν να υλοποιηθούν οι 4, οι 5. Οι υπόλοιπες δεν μπόρεσαν να υλοποιηθούν διότι, όπως αντιλαμβάνεστε, είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον ένας ειδικός εκπαιδευτής για την εκμάθηση και ήταν εκ των πραγμάτων αδύνατο να υπηρετήσει όλες τις ομάδες ταυτόχρονα. Σε αυτές τις περιπτώσεις τι γίνεται όσοι είχαν δηλώσει τα συγκεκριμένα? Υπάρχει η εναλλακτική λύση, κάποιος ο οποίος έχει ειδοποιηθεί και δεν έχει ειδοποιηθεί από το Κέντρο Διαβίου Μάθησης ότι έχει συμπεριληφθεί στον κατάλογο των εκπαιδευομένων, αλλά δεν υπήρξε τελικά εκπαιδευτής για να υλοποιήσει, να τρέξει το πρόγραμμα το οποίο επέλεξε, μπορεί μέχρι τις 20 του Φεβρουαρίου να έρθει στο Κέντρο Διαβίου Μάθησης, να επιλέξει μία από τις νέες θεματικές ενότητες, οι οποίες είναι ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσες, διότι έχουμε και θεματικές ενότητες που είναι τοπικού χαρακτήρα, όπως για παράδειγμα το πρόγραμμα «Μαθαίνοντας την ιστορία του τόπου μου», ή άλλες που έχουν πρακτική μορφή, όπως για παράδειγμα «Μαθαίνω να συμπληρώνω τη φορολογική μου δήλωση», που μπορεί αρκετός κόσμος να έρθει και να εκπαιδευτεί ως προς αυτό. Θα μπορεί λοιπόν να έρθει στο Κέντρο Διαβίου Μάθησης, να αλλάξει την παλιά του θεματική ενότητα, να επιλέξει μία νέα και να συμπεριληφθεί στα νέα προγράμματα.